αρκετός κόσμος σήμερα στο Φώτης Κοσμάς. Πάρετε μια εικόνα. Τώρα σπίρα. Θα πει με ψαλιδάκι και θα το πάει το νερό που είναι καλό. Μπράβο, κολλάρα! Δεν είστε και πάντα. Είμαστε παλιά. Εδώ βλέπουμε την λήξη του πρώτου χρόνου. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Φώτης Κοσμάς. 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Και ο Σιδηρόπουλος σφίριξε την έναρξη του δεύτερου μέρους με τις μπλε εμφανίσεις ο Ρέσης Ορεσιάδος και με τις βυσσινή εμφανίσεις είναι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και ο Γκαβανόζης στη φάση. Κάτω ο Καρακασίδης, κοντά ο Σιδηρόπουλος και το φάουλ. Πολύ καλό και το δοκάρι. Το δεξί δοκάρι, συνεχίζεται η φάση. Πολύ καλή ευκαιρία αυτή με τον εξουδετερωμένο Γαλή να βλέπει την μπάλα να χτυπάει στην δεξιά κάθετη δοκό. Πολύ κοντά έφτασε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολος να ανοίξει το σκορ από το πολύ ωραίο φάουλ αυτό, έξυπνο φάουλ του Γκαβανού του Σεβαστού. Γκαδατζή στον... Και πολύ κοντά στο... Και εδώ έχουμε το 1-0. Το 1-0. Με τον γκολ του Καραγκασίδη μπροστά ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης από την πολύ καλή αυτή ενέργεια του Εθνικού. Και βλέπουμε τον Καραγκασίδη. Πολύ καλή τρύπα έξυπνη παλιά στον Μαρασλή. Αυτός θα... Πολύ κοντά στο 2-0. Πανούζης. Πολύ καλή κεφαλιά και γκολ. 2-0 για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Τσαπάνης είναι αυτός που έβαλε το 2-0. Και να το 2-1 για τον Ορέστη Ορεστιάδας. Ο Ρουσίδης, ο Τέμπερης παίζεται. Τελευταίες στιγμές. Κάτω παίχτης του Εθνικού Αλεξανδρούπολης στη σέντρα. Και πολύ κοντά να ισοφαρίσει με τον Αγγελακάκη. Όχι, Κώστογλου πρέπει να είναι. Ναι. Ρουσίδης. Έχασε από τον Νίκο Γκαναζή που από τον Μαρασλή. Έτσι κερδίζουμε! Έτσι κερδίζουμε! Και το 3-1 βάζει όλη την ομάδα μέσα, όλες τις τσιρικάδες, και εδώ είναι και η λήξη του παιχνιδιού. 3-1 ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, είναι στην κορυφή μόνος του με 44 βαθμούς.
είναι στην κορυφή της τεχνολογίας. 41 ο Ρέσης Οδυσσιάδος και 40 η Θράκη Φερόνη.